Καλησπέρα σας. Είπαν τόσα πολλά όλοι όσοι μίλησαν πριν για μένα που πραγματικά νιώθω την ευθύνη και απέναντί σας και απέναντί τους και απέναντι σε όλη την Κύπρο να βαραίνει ακόμη πιο πολύ τους ώμους μου. Εν πάση περιπτώσει, το έχω συνηθίσει. Όποιος ήμουνα, όποιος είμαι, όποιος θα είμαι αύριο, θα είμαι πάντα ο ίδιος και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα και την Κυπριακή Κοινότητα του Σίδνεϊ για αυτή την πρόσκληση. Μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, ένα κόσμο που το είπα και πέρσι, γιατί φαίνεται ότι θα με μονιμοποιήσετε εδώ, σε ένα κόσμο που ζει τον παλμό της Κύπρου, ζει τον παλμό του αγώνα της Κύπρου πολύ περισσότερο από όσο τον ζούμε εμείς στην Αθήνα και ο Κυπριακός Ελληνισμός στη Λευκωσία, την Πάφο, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Σας ευχαριστούμε γιατί πολλά σας χρωστάμε. Κρατάτε το Κυπριακό ζωντανό. Θα ήθελα επίσης και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου αυτούς που φρόντισαν η κάθοδος μας στην Αυστραλία να είναι με τα, όσο το δυνατό, με τα λιγότερα κόστα και ευχαριστώ και εγώ την Ολυμπιακή, πέρα από τα εισιτήρια που πρόσφερε για να έρθουμε και για την καταπληκτική φιλοξενία τους στο αεροπλάνο με το οποίο ήρθαμε. Λοιπόν, απόψε δεν θα θρυνήσουμε για τίποτα. Η Κύπρος δεν θρυνεί. Η Κύπρος βλέπει μπροστά και θέλω να γίνουμε μια παρέα και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ.
πατέρα.